Χριστίνα Ικιουρέλη, μια μόνιμη αξία, διαχρονική, στις υπεραποστάσεις. Και από ό,τι μου είπε όταν πέρασα από δίπλα της, οι αθάνατοι της πάνε. 2-2 ο θάνατος. Παρακαλώ τον κύριο Αλέξη Ζάνη, πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, που στο πρόσωπό του αντιπροσωπεύει το Σύλλογο των Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, που με πέντε σταθμούς τελεχωμένους στις πιο δύσκολες ώρες και συνθήκες, κράτησαν αυτόν τον αγώνα ζωντανό και εδώ στον τερματισμό ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτόν τον τόσο σπουδαίο επαρχιακό σύλλογο που έβαλε πλάτη για να γίνει αυτός ο αγώνας. Κύριε Αλέξη Ζάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, απονομές στις κυρίες. Να είστε όλοι καλά, όλοι δυνατοί, όλοι εσείς που κάνατε μια κατάθεση ψυχής. Αυτός ο αγώνας ήταν η κατάθεση ψυχής. Να είστε όλοι καλά και δυνατοί. Ξεκίνα. Δεν κάνεις τίποτα, πάθεις. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στις τρεις κυρίες, πραγματικά εξαιρετικές, η κάθε μία για το δικό της λόγο. Ο Βασίλης ο Μίχος, Iron Man, ένας Iron Man που δεν μας άρεσε τις υπεραποστάσεις προφανώς, ένα παιδί εδώ της Καλαμάτας, το οποίο περιμένει το θερμό σας χειροκρότημα. Μπράβο στον Βασίλη το Μίχο. Δεύτερος, ένα παιδί από την Κρήτη που ήρθε να τρέξει, ο Νίκος ο Δουρουντάκης, από τον Σδιχανίων. Πού είναι ο Νίκος? Μπράβο στον Νίκο. Συγχαρητήρια Νίκο. Διαχρονική αξία κι αυτός. Άλλη μια μεστή παρουσία σε αγώνα απεραπόστασης, από τον Σδία, ο Δημήτρης ο Ραζέλος. Μπράβο στον Δημήτρη. Τέταρτος, άλλο ένα παιδί της Καλαμάτας, ο Γιώργος ο Δούβας. Μπράβο στον Γιώργαρο. Πέμπτος, ένα παιδί από τη δικιά μου τα μέρη, τα δικά μου τα μέρη, ο Τάσος ο Καραμπάτος. Μπράβο στον Τάσο. Και έκτος, επειδή δεν του φτάναν τα χιλιόμετρα στο Σπάρταθλο, είπε να τσοντάρει ακόμα άλλα 140, ο Νίκος ο Κόντης. Μπράβο και στους έξι. Συγχαρητήρια. Ο Βασίλης, ο Νίκος, ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Τάσος και ο Νίκος. Μπράβο και στους έξι. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Νίκο Μπασακίδη, να κάνει τις απονομές. Και καλή επιτυχία στο ΚΑΠΑ 21. Και πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, συγχωρέστε με για την παράληψη. Βασίλη, όχι όρθιο, το ζώδιο του Βασίλη. Να σου πω μετά από το λόγο, πού είναι. Κάνουμε μπάνιο. Και ένα μετάλλιο που μυρίζει αθάνατους και Ελλάδα, έτσι. Με τους τέσσερις ήρωες πάνω, το σήμα της Ελλάδα, την ελληνική σημαία, τη διαδρομή και η κορδέλα στο χρώμα του μαύρου που είναι το χρώμα του πέθους για όλους αυτούς τους αθάνατους ήρωες που πολεμήσανε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Είναι οι διοργανωτές του αγώνα. Μπράβο ρε πατριώτη, μπράβο. Χαίρομαι που βλέπω λάκωνες να προκόβουν. Θερμό χειροκρότημα στα έξι αυτά αθάνατα παιδιά. Μπράβο σας.